Η κυρία εξυπηρετική πηγαίνει στο πανηγύρι. Τι θαυμάσια μέρα ξημέρωσε για όλη την πόλη. Η πρώτη μέρα του ανοιξιάτικου πανηγυριού. Κάθε μικρός κύριος και μικρή κυρία από τα γύρω μέρη ήρθε να διασκεδάσει. Είχε απίθανες πλάκες και... Ω! Ας επισκεφτούμε το πανηγύρι να τα δούμε όλα από κοντά. Να ο κύριος χαρούμενος. Ελάτε, ελάτε, ελάτε να δείτε τον κύριο Γαργαλίτσα. Ελάτε εδώ. Και να η πολύπλοκη τσουλήθρα του κυρίου Ανάποδου. Μια απίστευτη διαδρομή. Έχετε δει ποτέ κανένα να τσουλάει προς τα πάνω? Καημένη κυρία, τόσο δούλα. Είναι τόσο μικρή που η κυρία Καθαρή την πέρασε για καρύδα. Αφήστε με κάτω! Δεν θα έτρωγα σαν τον κύριο Λέμαργο και την κυρία Φαγανούλα. Αν ήμουν στη θέση σας, θα αποκτήσετε κυλόπονο. Θέλω κι άλλο κέικ. Θα φάω κι άλλο κέικ. Άλλο και μπισκότα. Θέλω και μπισκότα. Μόλις έφτασα, κύριε έξυπνε, να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ, κύριε εξυπηρετική, αλλά μόλις τελείωσα. Ρωτήστε τον κύριο ακατάδεκτο. Έχει αναλάβει να στήσει την τέντα. Ελάτε, ελάτε, δεν έχουμε όλη τη μέρα. Τραβήξτε. Να βοηθήσω, κύριε ακατάδεκτε. Εσύ, εντάξει, δέσε κάπου το σκηνή. Ξανά, τραβήξτε. Όλοι ξέρουμε ότι η κυρία εξυπηρετική προσπαθεί να βοηθήσει, παρόλο που δεν τα καταφέρνει πάντα. Η κυρία εξυπηρετική δεν το βάζει κάτω. Να βοηθήσω, κύριε ιδιότροπε. Λοιπόν, να σκεφτώ. Ναι, μπορείς να καθαρίσεις το μηχάνημα και εγώ θα πάω από πίσω να βγάλω την πρίζα. Θέλω ένα πολύ μεγάλο και ακριβό μαλλί της γριάς και βιάζομαι πολύ. Αυτό ήταν. Η τέντα στήθηκε επιτέλους. Άνδρες, μπορείτε να πηγαίνετε. Ελάτε μαζί μου, κυρία Κατάδεκτε. Βιαστείτε. Υπάρχει μια τρύπα στον τοίχο. Τρύπα, τρύπα. Τοίχο, ποιο τοίχο? Εκεί. Για να ρίξω μια ματιά. Ρίξτε το. Γιάννα, να το πετύχουμε. Ρίξτε το. Να το πετύχουμε. Γιάννα. Ωραία. Γιάννα, μπράβο. Ποιος το έκανε αυτό? Μουστάρδα. Πού είναι η μουστάρδα, κυρίες μου? Ποιος έχει την ευθύνη της μουστάρδας? Να ψάξω για τη μουστάρδα, κυρία αυταρχική. Όχι. Εσύ πήγαινε στην κουζίνα και φέρε μου όλες τις σαλάτες και γρήγορα, τώρα. Έλα, κυρία εξυπηρετική, δεν έχουμε όλη τη μέρα. Αυτή η πατατοσαλάτη είναι έξοχη, κυρία αυταρχική μου. Δίνετε τη συνταγή. Πράγματι, αυτή η συνταγή είναι έξοχη. Έξοχη.